Θυμώ ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αλληλεγγύης και όχι μίσους. Στο εργατικό κέντρο με δελτίο τύπου κάλεσε το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου να αρνηθούν να συνεργαστούν σε περίπτωση οργάνωσης αιμοδοσίας με εθνικούς και φιλοτικούς όρους. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, η φασιστική Χρυσή Αυγή για άλλη μια φορά αξιοποιεί την εθελοντική αιμοδοσία, δηλητηριάζοντας και διχάζοντας τον λαό. Δείχνει για άλλη μια φορά το εχθρικό ρατσιστικό της πρόσωπο. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αλληλεγγύης και όχι μίσους. Το αίμα δεν έχει εθνική ή φυλετική σύνθεση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο αίμα. Οι φιάλες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια σε όσους έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος. Στην αιμοδοσία δεν επιτρέπεται να επισέρχεται κανένα κριτήριο έθνους, φυλής, κόμματος, θρησκείας, κοινωνικής τάξης. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, του νησιού μας, όλους τους φορείς του νησιού, να αρνηθούν να συνεργαστούν μαζί τους σε περίπτωση που οργανωθεί και εδώ με όρους αιμοδοσία της ναζιστικής ρατσιστικής Χρυσής Αυγής. Να πω επίσης ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου σήμερα πραγματοποίησε παράσταση στην διοίκηση του νοσοκομείου, στον διοικητή, τον κύριο Κομινιώτη, προκειμένου σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο να αρνηθούν και να μην συνεργαστούν σε μια τέτοια πράξη που θα επιχειρήσει η τοπική οργάνωση της Χρύσης Αυγής. Βεβαίως, καλούμε και τη ζακίθινη κοινωνία σε περίπτωση που αντιληφθεί κάτι τέτοιο να πάρει την υπόθεση στα χέρια τους και να τους αποτρέψει, γιατί είναι ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας να μην δεχτεί να εμφανίζονται τέτοια μορφώματα τα οποία είναι προϊόν του ίδιου σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που θέλει την κοινωνία μας διαχωρισμένη, προκειμένου να μην μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε τον κοινό εχθρό που είναι τα μονοπόλια με τους πολιτικούς τους υπηρέτες. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό έχει σημασία δηλαδή να είναι σε γρύπνηση η ζακίθινη κοινωνία, να παρεμβρεθεί εκεί όχι μόνο αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου, αλλά και των σωματείων του νησιού, προκειμένου να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.